Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλεία μετήχθησαν μετά τι 11.30 το πρωί τη Δευτέρα στι δικαστικέ φωλιακέ κομμωτινίε τέσσερι από του προφυλακισμένου και φερόμενου ω ηγετικά στελέχη τη συμμορία των 23, οι οποίοι συνελήφθησαν σε ευρία αστυνομική επιχείρηση στι 25 Ιουνίου σε διάφορε περιοχέ τη Καβάλα. Πρόκειται για τέσσερι από του συνολικά 13 προφυλακιστέντε, ενώ παραμένουν στα κρατητήρια τη αστυνομική διεύθυνση άλλοι εννέα κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με τον αστυνομικό υποδιευθυντή Καβάλα, η μεταγωγή τους είναι αποτέλεσμα άσκηση πιέσεων προ τη διοίκηση των φυλακών, πιέσει οι οποίε συνεχίζονται προκειμένου να μεταφερθούν πιθανόν και πάλι στην Κομωτινή και τα υπόλοιπα μέλη τη συμμορία. Αν οι προσπάθειε πετύχουν, αυτό θα γίνει μέχρι το τέλο τη εβδομάδα που διανύουμε. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία ενέχεται σε πέντε περιπτώσει ένοπλων ληστείων σε τράπεζε με χρήση βαρέου οπλισμού στι περιοχέ τη Καβάλα, Σερών, Κομοτινή και Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα από 3 Απριλίου έω και 18 Ιουνίου του 2012, οπότε σημειώθηκε και η τελευταία του ληστεία στην Αγροτική Τράπεζα τη Κεραμωτή, όπου κατά τη διαφυγή του δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ κατά αστυνομικών που του καταδίωκαν. Επίση, μέλη ίδια κατηγορούνται για διαρρήξει ATM στι περιοχέ Καβάλα. Σκομοτηνή, Ξάντη, Δράμα, Σίνδου και Εύρου, εννέα εκ των οποίων με χρήση εκρηκτικών υλών κατά το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου του 2011 έω και 3 Ιουνίου του 2012. Παράλληλα με τι έρευνε τώρα για τι ληστείε, είχε διαπιστωθεί ότι ορισμένα από τα μέλη τη συμμορία εμπλέκονται και σε υποθέσει σχετικέ με λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών και πλαστών χαρτονομισμάτων.